Θα επιτρέψετε και μέρα χάρη στην τομία ώστε να αποφύγουν τους χαιρετισμούς, να καλωσορίσουν μόνο με την ανάλογη εγκαρδιότητα που διακρίνει τους Φλωρινιώτες, όλους όσους προέρχονται είτε από τους όμορους νομούς, κυρίως τον νομό του Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, αλλά και τους ερχόμενους μακριότερα από την περιοχή της Αρκαδίας. Με απόλυτο σεβασμό και τιμή προς τους αγώνες όλων των εργαζομένων, αγαπητέ Πρόεδρε Γιώργο Αδαμίδη, και παλέ συναγωνιστά, ας πούμε, τραπεί έκφραση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Κάντε λίγο ησυχία, σας παρακαλώ. Γνωρίζω τους αγώνες που δώσατε και θα ενθυμίσω ότι ήμασταν κάποτε και σε έντονους διαξηφισμούς και αντιπαραθέσεις. Βέβαια, όλα αυτά είχαν ως κίνητρο και αποτέλεσμα το κοινό συμφέρον για τον τόπο μας, για την πατρίδα μας. Βέβαια, έχετε το προνόμιο και το χάρισμα, γιατί είστε εσείς κάνατε γενική τοποθέτηση, όλοι οι άλλοι εμείς επιμέρους διαμπίσουμε την όλη ημερίδα εδώ και προσθέτουμε. Για κάποιους να αναφέρεστε και να κατονομάζετε οι κακοί που συγκυβερνήσαν τότε, ενώ για κάποιους άλλους να λέτε η ελληνική δημοκρατία, η ελληνική πολιτεία. Σε αυτό οφείλω να σας το αναγνωρίσω με ειλικρινή εκτίμηση. Άλλοι να έχουν όνομα και άλλοι να είναι ελληνική πολιτεία και ελληνική δημοκρατία, την οποία προσβάλλατε και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Εκείνο το οποίο αναγνωρίζω για να κλείσω είναι ο αγώνας σας, ο έντιμος και ο ειλικρινής, τουλάχιστον από δική μου πλευρά, και το γνωρίζετε. Να επισημάνω κάτι που είπε η κυρία Σιμπηλιάδου, ότι χρειάζεται αγώνας πριν φτάσουμε στο τέλος. Πριν τελεστεί η κηδεία. Διότι, να το πω λαϊκά, το πόδι το φάγαμε και είμαστε στην ουρά. Όλοι φωνάζουμε τώρα για την ουρά. Έκανε αναδρομή ο κύριος Αδαμίδης. Από το 92, ΡΑΕ κλπ. 2001 έπρεπε να έχουν τελειώσει όλα αυτά. Το γιατί δεν τελειώσαν ασφαλώς δεν φταίει ούτε σήμερα ο σημερινός περιφερειάρχης ο κύριος Καρυπίδης, ούτε ο χθεσινός, ούτε ο αυριανός που ενδεχομένως θα είναι αυτός, όποιος και αν είναι καιρός να είναι κύριε Περιφερειάρχα και να δώσει τους αγώνες για τον τόπο μας. Κάποιοι άλλοι ήταν τότε. Αυτοί οι οποίοι τότε σιωπούσαν, ανέχονταν, πήραν τα ανταλλάγματα, αλλά δεν τολμήσαν να πούν ότι ναι, αυτά έπρεπε να έχουν κλείσει. Μέχρι το 2001, με τις όποιες παρατάσεις και λοιπά, σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση της ενέργειας. Και ερχόμαστε σήμερα να πούμε ποιοι φταίνε. Το ζητούμενο δεν είναι ποιοι φταίνε. Το ζητούμενο είναι ότι θα πρέπει μέσα από έναν ενωτικό αγώνα και μια αντίδραση να μην επιτρέψουμε να γίνει το ξεπούλημα της ΔΕΗ. Σωστά επισημάνθηκε από κάποιους ότι χρησιμοποιούνται κάποιες ωραίες εκφράσεις. Από την δημιουργική ασάφεια του κυρίου Σταθάκη που βιώσαμε σε αυτό, τώρα ασάφεια με δημιουργία, δύο άκρως αντίθετες λέξεις, μέχρι το ξεπούλημα να το διαθίζουμε ωραία. Και με όλο το σεβασμό και την εκτίμηση προς το πρόσωπο του αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Πλακεντά, διότι όταν ομιλείς προς το τέλος, ασφαλώς έχεις ακούσει τους προκατόχους, τους προλαλήσατε, συγγνώμη, και μπορείς να επισημάνεις κάτι. Με όλο το σεβασμό, κύριε αντιπεριφερειάρχα, οι φήμες αυτές από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους δόθηκαν στο λαό. Όταν βουλευτής της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας δηλώνει ότι δεν είναι και αναγκαίο κακό η πώληση της Φλόρινας στο διαδίκτυο, της Κοζάνης, συγγνώμη. Δεν είναι αναγκαίο κακό η πώληση του ΑΕΣ Μελίτη. Και εύλογα βέβαια θα υπάρξει αντίδραση. Οι κοινοβουλευτικοί μας εκπρόσωποι είναι αυτοί που δυναμητίζουν και διαθίζουν αυτή την κακία, αν θέλετε, και σωστά επισημάνατε, ψευδή νοοτροπία και αντίληψη. Τώρα, από λάθος, από σκοπιμότητα, δεν το γνωρίζω. Ας το επεξηγήσουν ήδη. Μια νέα διάσταση την οποία θέλω να επισημάνω με όλο τον σεβασμό είναι το να εξετάσουμε και να δούμε τη νέα στρατηγική που διαμορφώνεται στη χώρα μας με την έλευση του αγωγού ΤΑΠ, τις εξελίξεις στο Ιράν, Συρία, τα κοιτάσματα Αιγύπτου, Ισραήλ, Κύπρου, όλα αυτά επηρεάζουν τον γενικά ενεργειακό χάρτη τόσο στη χώρα μας αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θέλει άλλα δεδομένα και άλλα σταθμά. Σωστά επισημάνθηκε από τον κύριο Αδαμίδη ότι σε βάθος χρόνου, έχουμε τον χρόνο αγαπητέ Γιώργο, και ήμουν παρόν σε όλες τις συνελεύσεις και είπατε ότι πολύ σωστά το επισημάνατε, Οκτώβριος, ο Νοέμβριος θα είναι οι μήνες των αγώνων που θα ξεκινήσουν. Και τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το χρονικό προσδιορισμό δεν πέσατε έξω. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι
δεν θα πρέπει πάλι να περιμένουμε ούτε να προσδιορίζουμε καινούργιους χρόνους. Θα πρέπει παράλληλα με αυτούς που ενεργούν για την πώληση της ΔΕΗ να ενεργούμε και εμείς, να κινούμεθα σε παράλληλο χρόνο με παράλληλες ενέργειες για την αποτροπή του αρνητικού αποτελέσματος. Τέλος, δε κλείνοντας, να σας πω ότι ίσως ο στόχος της Ευρώπης δεν είναι μόνο η απελευθέρωση της ενέργειας, αλλά το να οδηγήσει τη χώρα μας σε μια ενεργειακή φτώχεια. Αυτό θα πρέπει όλοι μαζί, όπως ξεκίνησα και είπα, ενωμένοι σε ένα κοινό αγώνα, να μην το επιτρέψουμε και δεν δικαιούται κανείς να είναι αδιάφορος ή να απαξιώσει αυτόν τον αγώνα. Άσχετα με θέσεις προηγούμενων ημερών, άσχετα με αγώνες που δόθηκαν ή πέτυχαν ή δεν πέτυχαν, εκείνο το οποίο θα πρέπει να δούμε όλοι μαζί με ενότητα και συνενετική διάθεση θα είναι το αύριο και όχι το χθες, με αναδρομές στο τι έγινε χθες. Ή ποιος έφταιξε ή ποιος δεν έφταιξε, δεν αλλάζει τίποτα. Συγγνώμη, το χθες παρήλθε. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι το αύριο. Και ίσως δεν έχουμε και μεγάλα χρονικά περιθώρια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Κεσέ.